Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη τηλεοπτική σεζόν για την εκπομπή «Καλωσορίσατε» με τον Παντελή Σπυριδάκη στην τηλεόραση Κίδων. Ένα σχεδόν χρόνο με πολύ θετική ενέργεια, πρωτότυπα ρεπορτάζ, δεκάδε καλεσμένου από ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και καλλιτέχνε από την Αθήνα που πέρασαν από το «Καλωσορίσατε» αφήνοντα τη δική του πινελιά στο τηλεοπτικό τοπίο τη Κρήτη. Ο πρώτο κύκλο των εκπομπών έκλεισε με πανηγυρικό τρόπο, με μια σχεδόν τετράωρη ζωντανή εκπομπή από τον ενετικό λιμάνι των Χανίων. Το κέφι άναψε από νωρί και οι συντελεστέ τη εκπομπή αποφάσισαν να γιορτάσουν με τον καλύτερο τρόπο την αυλαία της τηλεοπτικής σεζόν. Το ραντεβού, παρόλη την κούραση της ημέρας, κλείστηκε πού αλλού, στις Γοργόνες και Μάγκες. Ο Παντελής Σπυριδάκης σε μεγάλα κέφια, αλλά πάντα χαμηλών τόνων, μας καλωσόρισε για μία ακόμη φορά με τον δικό του τρόπο. Είπαμε να βρεθούμε με τους συνεργάτες, να βρεθούμε με τα παιδιά που ταλαιπωρήθηκαν πίσω από τις κάμερες, με τον ήλιο, με τον καύσωνα και να αποζημιωθούμε μεταξύ μας. Να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας λίγο και να βρεθούμε παρέα και με τα παιδιά από τις Γοργόνες και Μάγκες που μας διασκεδάσανε και μας κάνανε ένα πανηγυρικό φινάλε. Ο άνθρωπος βέβαια που ακούσαμε το όνομά του φέτος περισσότερο από κάθε άλλο, αν και οι on-air εμφανίσεις του ήταν ελάχιστες, ο άνθρωπος που είχε την ευθύνη των παραγωγών της τηλεόρασης Κίδων δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη Λεφάκη. Ο Παντελής είναι πιανίστατο παιδί, είναι πολύ καλός συνεργάτης. Οφείλω να του πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτόν και στα υπόλοιπα παιδιά του τεχνικού μιλάω. Γιατί ο σκηνοθέτης, από ό,τι ξέρεις, είναι ο αρχηγός, δεν είναι το παν. Αν δεν βοηθήσουν και οι υπόλοιποι και δεν έχουν μεράκι και κέφι και δεν δέσει η ομάδα, δεν γίνεται τίποτα. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ομάδα και όρεξη έχει και ψηλούς στόχους βάζει και διάθεση για δουλειά έχει, αλλά η νέα τηλεοπτική σεζόν είναι μπροστά. Δύο λόγια και για τον Οκτώβρη. Τι να περιμένουμε? Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να μείνει ευχαριστημένο το κοινό και στην τηλεόραση των Σκύδων. Τίποτα άλλο, και σε αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε όλη τη βοήθεια του πρόεδρου μας, του κ. Κουκουράκη, τον οποίο ευχαριστώ. Οι Γοργόνες και Μάγκες στο σταλό φρόντισαν με τον καλύτερο τρόπο για να περάσουμε όλοι καλά και ο πάντα πρόθυμος και συνεργάσιμος επιχειρηματίας του καταστήματος, Μανώλης Ηλιάκης, δεν θα μπορούσε παρά να δώσει και αυτό στις ευχές του στο «Καλωσορίσατε» και στην τηλεόραση Κίδων. Θα μιλήσω για τον Παντελή, είναι ένα φανταστικό παιδί. Και πιστεύω ότι ο Παντελής πρέπει να πάει, όπως και εσύ βέβαια, πρέπει να πάτε πάρα πολύ ψηλά. Όσο για το τελευταίο που είπες, για το τελευταίο εκπομπή του «Καλωσορίσατε», πιστεύω ότι όλα τα Χανιά και όλη η Κρήτη θα έχει να λέει πάρα πολλά. Όλη τη χρονιά τους είχαμε συνηθίσει να μας δίνουν συμβουλές μέσα από το «Καλωσορίσατε», τόσο για θέματα διατροφής και ομορφιάς, όσο και για το Feng Shui. Χθες οι συμβουλές έδωσαν τη θέση τους στις ευχές και στα γλυκά παραστρατήματα. Τι εννοούμε? Το μπουκαλάκι που κρατούσες δεν συνδυάζεται με αυτά που μας έλεγες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κοίταξε να δεις. Η εκπομπή ήταν μεσημέρι. Τώρα διασκεδάζουμε. Ανάλογα με την ώρα είναι και οι συμβουλές. Σίγουρα. Απόψε η αφορμή και ο λόγος ήταν ο Παντελής ο Σπυριδάκης και το καλωσορίσατε. Αγαπημένος μου! Ο Παντελής ο Σπυριδάκης και το καλωσορίσατε που κράτησαν πολύ ωραία συντροφιά, θεωρώ, όλη τη χειμερινή σεζόν στους τηλεθεατές. Και εσύ κράτησες όμορφη συντροφιά στους τηλεθεατές. Ελπίζω να έγινε και αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε εμείς τη δική μας αφορμή για πράγματα και για να ψάξουμε λίγο πιο πολύ ότι η επιφάνεια και η εμφάνιση είναι η αρχή για να μπούμε μέσα μας και να ψάξουμε τον εαυτό μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου, με υγεία, επιτυχία και πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Αόρατη είναι η σκέψη μου, μαγό Μορβίτσι δίδω. Σου μοιάζει και με δάκρυα συχνά την επροδίδω. Το κέφι ανέβαινε στις Γοργόνες και Μάγκες με αποτέλεσμα ακόμη και το δελτίο ειδήσεων να ανέβει στην πίστα και να σύρει το δικό του χορό. Ένας από τους ανθρώπους που η δράση του είναι κάπου ανάμεσα στην τηλεόραση Κίδων και τις Γοργόνες και Μάγκες μας εξηγεί στην κάμερα το πόσο μάγκας είναι. Είσαι πολύ μάγκας? Εγώ Γοργόνα παντού δεν είμαι.
και από το μάγκα του ήχου στους μάγκες της εισόδου. Έχουμε κάνει πάρα πολύ special πρόγραμμα και μπορεί να ρωτήσετε και μέσα τον κόσμο, διασκεδάζει και περνάει πάρα πολύ καλά. Ανοίγουμε τώρα το μαγαζί Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο. Αργότερα θα ανοίξουμε και Τετάρτη και Κυριακές και θα δουλεύουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Η βραδιά στις Γοργόνες και Μάγκες θα μας μείνει σε όλους εξέχαστη και το ραντεβού κλείστηκε για κάπου εκεί στα μέσα Οκτωβρίου. Όταν και πάλι ο Παντελής Πυριδάκης και η παρέα του Μιχάλη Λεφάκη θα μας καλωσορίζουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο τα μεσημέρια, πάντα μέσα από την συχνότητα της τηλεόρασης Κίδων.